Ομαλή η διαδικασία μέχρι στιγμής. Στοίχημα όμως είναι η συμμετοχή, η οποία πώς είναι μέχρι στιγμής, Κάτια Φωτιάδου? Είναι πεσμένη κατά 12,8% σε σχέση με την ίδια ώρα την περασμένη Κυριακή, σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, 104.000 μέλη και φίλοι του κόμματος είχαν προσέλθει στις κάλπες των 908 εκλογικών τμήματων που έχουν στηθεί σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο του κόμματος, του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Να θυμίσουμε ότι 303.000 ψήφισαν την περασμένη Κυριακή. Αυτή είναι η δυναμική βάση εκκίνησης για την νέα συμμετοχή που περιμένουμε αυτή την Κυριακή. Να σας πω ότι δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν μόνο αυτοί που ψήφισαν στον πρώτο γύρο. Σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε στο ίδιο εκλογικό τμήμα που ψήφισαν την περασμένη φορά. Δεν πληρώνουν αυτή τη φορά. Η αναζήτησή τους γίνεται από το Μητρό Ψηφισάντων και όχι από τον Εθνικό Κατάλογο. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ο Νίκος Ανδουλάκης προσέρχεται στον δεύτερο γύρο της κούρσας με τον αέρα του νικητή από τον πρώτο γύρο και ποσοστό που άγγιζε το 29,64%. Με το σύνθημα επιστρέφουμε, συνεχίζουμε, κερδίζουμε και ζητώντας την ανανέωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, ο Χάρης Δούκας ζητάει να κάνει και επιδιώκει την ανατροπή όπως έκανε στο Δήμο Αθηναίων πριν από ένα χρόνο απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη. Σύνθημά του ενώνουμε δυνάμεις, ψηφίζουμε για αλλαγή, ζητά αλλαγή πορείας, αλλαγή σελίδας. Θέλω να πω ότι 25.000 ψήφοι για πολλούς μπορεί να ανατραπούν αυτή η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους δύο μονομάχους. Σημαντικό, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, είναι η δεξαμενή των ψηφοφόρων των τριών υποψηφίων του πρώτου γύρου, του Παύλου Γερουλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Μιχάλη Κατρίνη, που συνολικά φτάνουν τις 140.000 ψηφοφόρων, το 46% του 100% των αποτελεσμάτων. Να δούμε λοιπόν αν αυτοί οι ψηφοφόροι των τριών αυτών στελεχών του ΠΑΣΟΚ θα προσέλθουν σήμερα στις εσωκομματικές κάλπες και θα δούμε κατά πόσο θα παίξουν ρόλο στην ανάδειξη του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά. Θεωρούμε όλοι ότι τόσο πλησιάζει το μεσημέρι θα υπάρξει μια μικρή κάμψη. Αναμένεται μετά τις 4-5 το απόγευμα να συνεχιστεί πάλι η ροή. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα, 7 η ώρα το απόγευμα θα κλείσουν οι κάλπες. Αν παρατηρηθούν ουρές, μαζική προσέλευση, θα υπάρξει πιθανότατα παράταση μίας ώρας. Και από εκεί και πέρα, αν κλείσουν οι κάλπες στις 7 κανονικά όπως προβλέπεται, γύρω στις 8 αναμένεται να έχουμε το πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα και αν η διαφορά είναι τέτοια, ίσως να είναι και τελική εικόνα που θα έχουμε, διότι αν η διαφορά είναι μια μεγάλη διαφορά, τότε θα πούμε ότι από τις 8-8.30 ώρα θα έχουμε και τον νικητή αυτής της εσωκομματικής μάχης. Αν η αναμέτρηση όμως μετατραπεί σε θρίλερ, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε αρκετή ώρα αργότερα για να έχουμε την τελική εικόνα αυτής της μονομαχίας. Και βέβαια να πούμε κάτι, ότι όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε το βράδυ εδώ στο Open και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Στραβελάκη και αμέσως μετά βέβαια στην έκτακτη εκπομπή του Open με την Εύα Αντωνοπούλου και την Έλλη Στάι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα